Κώστας και Πάνος, λιμενοφύλακας και αξιωματικός του λιμενικού. Πώς τα καταφέρατε, αδέρφια? Αδέρφια. Ήταν μια δύσκολη προσπάθεια. Είχαμε βέβαια τη βοήθεια του Θεού, πρώτα απ' όλα, γιατί πιστεύουμε ότι χωρίς αυτό δεν κάνουμε τίποτα. Είναι σημαντικό το διάβασμα με πρόγραμμα, η σωστή καθοδήγηση, κάτι το οποίο το είχαμε και αυτό. Και θέλουμε να ευχαριστήσουμε προσωπικά τον κύριο Βαθαγγέλη Στεφανή και την ομάδα των φροντιστηρίων τους, διότι έκαναν μια εξαιρετική δουλειά τόσο στο γνωστικό τομέα, όσο και στον τομέα της συμβούλευσης, μέσα και έξω από το φροντιστήριο, με λόγια τα οποία θα κρατήσουμε και όχι μόνο για τις Πανελλήνιες, αλλά και για το υπόλοιπο της ζωής μας. Και εγώ δεν έχω να προσθέσω κάτι περισσότερο. Εγώ, δεύτερη χρονιά που δίνω φέτος, με βοήθησε υπερβολικά πολύ ο κ. Στεφανής, αλλά και όλη η ομάδα που υπήρχε μέσα στο φροντιστήριο. Τόσο ο κ. Στεφανής όσο και το σχολείο, και με τη βοήθεια του Θεού καταφέραμε και περάσαμε στην ίδια σχολή. Ήταν, όπως είπε ο αδερφός μου, τα καλή πόθος στα σώματα. Αλλά από τη στιγμή που καταφέραμε και είμαστε πλέον μαζί στην ίδια πόλη και σχεδόν στην ίδια σχολή, ελπίζουμε στο καλύτερο. Μαζί λοιπόν στο σπίτι, μαζί στο φροντιστήριο, μαζί και στη σχολή. Σε όλα μαζί. Και στη φοιτητική ζωή πια. Ναι. Πώς νιώθετε? Εντάξει, μας ήρθε πακέτο, θα μπορούσαμε να πούμε. Έκατσε κατά κάποιο τρόπο, ένα ωραίο συνέστημα και πιστεύω θα βοηθηθούμε και οι δύο από αυτό το γεγονός. Έχουμε μία παρέα, αυτό είναι σημαντικό γιατί γνωρίζουμε ένα άτομο παραπάνω ώστε να μπορούμε να δικτυωθούμε. Ο ένας μπορούμε να βοηθήσουμε τον άλλον πέρα και από το επίπεδο της φιλίας και ως το επίπεδο της δουλειάς. Στο σπίτι μπορεί να είναι κοινό, οπότε και αυτό ουσιαστικά μειώνει τα έξοδα της συντήρησής μας. Οπότε είναι κάτι πολύ θετικό. Και αργότερα συνάδελφοι. Καλά, παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.